Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Ελλάδα μόλις έχει βγει από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο και βρίσκεται στη δίνη του ψυχρού πολέμου με την πλευρά του δυτικού συνασπισμού. Ένα ελληνικό εκστρατευτικό σώμα πολεμάει σε ένα από τα θερμότερα επεισόδια του ψυχρού πολέμου, τον πόλεμο της Κορέας. Την ίδια εποχή οι Κύπροι ξεσηκώνονται ενάντια στη Βρετανική απικιοκρατία. Το κυπριακό πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί την Ελλάδα μέχρι σήμερα, βάζοντας σε δοκιμασία τη σχέση της με τους μεγάλους συμμάχους της, αλλά και με την Τουρκία. Ο ψυχρός πόλεμος είναι ένας ιδιότυπος πόλεμος. Δεν γίνεται στα πεδία των μαχών, γίνεται στα πεδία της προπαγάνδας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι δύο πλευρές είναι περιχαρακωμένες, η Σοβιετική Ένωση με τις χώρες υπό την δικιά της επιρροή, η Δύση με τις δικές της. Η Ελλάδα αρχίζει τον ψυχρό πόλεμο με τον εμφύλιο πόλεμο. Και το τέλος του εμφυλίου πολέμου τοποθετεί την Ελλάδα πλέον μέσα στο στρατόπεδο των δυτικών χωρών. Ο Αλέξανδρος Παπάγος, που ηγείται του ελληνικού συναγερμού, είναι ένας σίγουρος σύμμαχος των δυτικών δυνάμεων και προϊονίζεται μία αγαθή συνεργασία, θα έλεγα, ανάμεσα στην Ελλάδα και τους συμμάχους της. Ωστόσο, υπάρχει ένας παράγοντας που ρίχνει τη σκιά του σε αυτή τη συμμαχία και αυτός είναι ο παράγων Κυπριακό. Μετά το 1945, κατά την έκφραση του Ουίνστον Τσόρτσιλ, ένα σιδηρούν παραπέτασμα χωρίζει την Ευρώπη και οριοθετεί τους δύο διαφορετικούς κόσμους που ανταγωνίζονται από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Με τον όρο «Ψυχρός πόλεμος» περιγράφεται η σύγκρουση μεταξύ της καπιταλιστικής, φιλελεύθερης Δύσης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της κομμουνιστικής Ανατολής υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Αποκαλείται ψυχρός επειδή ουδέποτε οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο αυτών κρατών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης, δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων μειώνει τις πιθανότητες ένοπλης σύγκρουσης, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο του πυρηνικού ολέθρου με συνέπειες καταστροφικές για ολόκληρο τον κόσμο. Η Ελλάδα βρίσκεται στα σύνορα των δύο κόσμων και βιώνει τον φόβο και την ανασφάλεια τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ δύσκολη εποχή, γιατί η ανασυγκρότηση τρέχει παράλληλα με τον εμφύλιο. Μία βασική πολιτική, μάλιστα, των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποκτούν τεράστια πολιτική επιρροή στα ελληνικά πράγματα προκειμένου να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της βοήθειας που παρέχουν, είναι να διαχωριστεί ο εμφύλιος από τα έργα της ειρήνης. Να προχωρήσει η οικονομική ζωή, να προχωρήσουν τα έργα, να προχωρήσουν οι βασικοί στόχοι του σχεδίου Marshall, που είναι όχι απλώς ανάπτυξη, αλλά υπερανάπτυξη, ούτως ώστε η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, στις αρχές δεκαετίας του 50 που θα τερματιζόταν το σχέδιο, να έχουν υπερκεράσει τις προπολεμικές τους οικονομικές επιδόσεις και να βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από εκείνη των χωρών που ανήκουν στον Ανατολικό Συνασπισμό. Κυκλοφορεί ευρέως η θεωρία του αποβορά κινδύνου. Η Βουλγαρία βρίσκεται και πάλι σε αντίπαλο στρατόπεδο. Η Ιουγκοσλαβία δεν δίστασε να διεκδικήσει ευθέως την ελληνική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου. Όμως ο ψυχρός πόλεμος παρουσιάζει για την Ελλάδα και μια σημαντική ευκαιρία. Η συμπαράταξή της με τη Δύση και το γεγονός ότι βρίσκεται λόγω γεωγραφικής θέσης στην πρώτη γραμμή των ορίων του δυτικού κόσμου, της δίνει την ευκαιρία να γίνει οργανικό μέλος του δυτικού αυτού κόσμου. Πρώτα στρατιωτικά στο ΝΑΤΟ και κατόπιν στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο με την ένταξή της στην ΕΟΚ. Στις 25 Ιουνίου 1950 ξεσπά ο πόλεμος της Κορέας, όταν τα στρατεύματα της κομμουνιστικής Βόρειας Κορέας εισβάλλουν ευνηδιαστικά στη δημοκρατία της Νότιας Κορέας. Η αντίδραση των Αμερικανών στον πόλεμο της Κορέας ήταν άμεση,
κινητοποίησαν τον νεότερο τότε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ειδικά το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να διαμορφωθεί μια διεθνής δυτική επιχείρηση εναντίον των δυνάμεων της Βόρειας Κορέας. Μια πολιτική που απέδωσε γιατί εκείνη την εποχή η Σοβιετική Ένωση απήχε από το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί Σύμμαχοι δεν αναγνώριζαν το νέο κομμουνιστικό καθεστώς του Μάο Τσετούνγκ στην Κίνα. 15 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του ΟΗΕ και με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν δυνάμεις τους στην Νότιο Κορέα, όπου η σύγκρουση έχει γενικευτεί με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων Κινέζων στρατιωτών. Ο Κορεατικός πόλεμος από πλευράς διεξαγωγής διακρίνεται σε 5 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η εισβολή των βόρειο-κορεατικών δυνάμεων προς τον Νότο, μέχρι την περίμετρο του Πουσάν, εδώ. Και στις 14 Σεπτεμβρίου λύγει αυτή η φάση και πάμε στην αντεπίθεση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία σημειούται σε αυτό το σχεδιάγραμμα εδώ, το δεύτερο. Η 8η στρατεία αντεπιτίθεται προς βοράν. Παραλλήλως όμως, δύο μεραρχίες, μία αμερικανική και μία κορεατική, διενεργούν απόβαση εδώ στην Ιντσόν. Δυτικός Σεούλ, η οποία επιτυγχάνει. Απελευθερώθη η Σεούλ, συνεινώθησαν οι δυνάμεις του προγεφυρώματος με τους εκ νότου προελάβνοντες, δηλαδή τις δυνάμεις της 8ης στρατείας, και εκεί πράγματι ο βορειοκορεατικός στρατός υπέστη μια συντριπτική ήττα. Συνέχισαν τα Ηνωμένα Έθνη, η 8η στρατεία, την προελασίδηση προς βοράν και έφτασε μέχρι τον ποταμό Γιαλού, το βόρειο όριο της Κορεατικής Χερσονήσου εδώ, όπου και το όριο της Βορείου Κορέας προς βοράν. Ανέμεναν εδώ πέρα 30 κινέζικες μεραρχίες, περίπου 850.000 άνδρες, και οι οποίες μεραρχίες αντεπετέθησαν και ανάγκασαν την 8η στρατιά σε σύμπτυξη, να αναδιπλωθεί. Έχουμε λοιπόν την αντεπίθεση των Κινέζων, η οποία σημειούται εδώ, σε αυτό το σχεδιάγραμμα. Αυτή η αντεπίθεση των Κινέζων θα φτάσει μέχρι τον 37ο παράλληλο. Βέβαια, η Σεούλ καταλαμβάνεται για δεύτερη φορά από τους εισβολείς. Ερχόμαστε λοιπόν στην τέταρτη φάση, η οποία είναι η δεύτερη επιθετική επιστροφή της 8ης στρατιάς προς βοράν. Στη δεύτερη επιθετική επιστροφή η στρατιά δεν έφτασε μέχρι πάνω τα βόρεια σύνορα, έφτασε μέχρι τον 38ο παράλληλο. Το εκστρατευτικό σώμα Ελλάδας περιέλαμβανε το ελληνικό τάγμα και το 13ο ελληνικό σμήνος με συνολική δύναμη 67 άνδρες και 7 μεταφορικά αεροσκάφη C-47 Dakota. Έτσι λοιπόν πήγαμε στην Κορέα. Δεν μπορούσαμε εμείς ως στρατιώτες να πούμε δεν πάμε. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, το 99% των αξιωματικών ήσαν εθελοντές. Και το 90-95% των οπλιτών και εκείνοι εθελοντές. Εμάς μας φωνάξαν εκεί σε ένα γραφείο. Λέει, εσείς πρόκειται να φύγετε για την Κορέα. Ταξιδεύαμε 29 μερόνυχτα. Φτάσαμε στη Νίτζο, κάτω στο λιμάνι της Σεούλ. Και φύγαμε, φτάσαμε απόγευμα απάνω στα σύνορα. Κάνανε ντου τη νύχτα στα στρατόπεδα τα δικά μας, γιατί πεινάγανε αυτοί. Και έπρεπε να είχαμε τα μάτια μας 14. Σκοπιές, 3-4 σκοπιές γύρω-γύρω στο κάθε στρατόπεδο. Εμείς βέβαια οι σκοποί πάντα είμαστε να μην φαινόμαστε από το φως, γιατί αυτοί περπατάγανε σαν τα μερμήγκια και πλησιάζανε. Το στιλέτο δε και το αμπελοσκέπαρνο που καθαρίζουμε τα μπέλια, αυτοί το είχαν, τι να σου πω, στα 25 μέτρα σε καρφώνανε ή με το, αυτό το σκεπάρνι ή με το στιλέτο. Οι κυριότερες μάχες του εκστρατευτικού σώματος Ελλάδας στην Κορέα ήταν στο ύψομα 381 τον Ιανουάριο του 1951, στο ύψομα 326 τον Μάρτιο του 1951, στο ύψομα Σκότς τον Οκτώβριο του 1951, στο ύψομα Νόρι τον Σεπτέμβριο του 1952 και στο ύψομα Χάρι τον Ιούνιο του 1953. Στο ύψομα 381
Ένας λόχος του τάγματος, ο τρίτος, αντιμετώπισε την επίθεση ενός κινέζικου συντάγματος. Ο αγώνας ήταν φοβερός. Οι Κινέζοι τελικώς επέτυχαν να ανέβουν στην κορυφή του υψώματος, η οποία ήταν πολύ μικρά η κορυφή. Ο διοικητής του λόχου τραυματίστηκε. Και εκεί που όλα εφαίνεται ότι εχάνονται, ο υποδιοικητής του λόχου με τους εναπομένοντες στρατιώτες συγκροτεί αμέσως δύναμη αντιπιθέσεως, ευνηδιάζει τους επιτιθεμένους, ανακαταλαμβάνει το ύψωμα και μάχονται ακόμη και οι τραυματίες. Οι ίδιοι είχαν αρνηθεί να διακομιστούν προς τα πίσω. Σπουδαία μάχη. Συνολικά, στην επιχείρηση της Κορέας έλαβαν μέρος 10.255 Έλληνες, καθώς γινόταν περιοδική ανανέωση του προσωπικού του εκστρατευτικού σώματος με τμήματα αντικατάστασης από την Ελλάδα. Τότε ήμουν στην πύλη Σκοπός και όταν ήρθε η αποστολή άλλη, εγώ ήμουν στην πύλη. Και βγάζω το καπέλι και του χαιρέτησα, πήγα να το κοιμάτε. Και πώς ένιωσε όταν τον είδε? Πώς ένιωσα στην Κορέα εγώ, αφού ήμουν μονάχος. Και όταν ήρθε η αποστολή τούτη εδώ, έρχανε πέντε άτομα. Ήρθε ο κύριος Καρεγλάς, ήρθε ο άλλος Καρεγλάς, ήρθε ο Βαγγέλης ο Ρώας, ήρθε ο Μπατίστας. Τέσσερα άτομα, πέντε. Ναι, αυτοί είμαστε. Και ο φωνάζανε, Μπίλι, ζεις. Λέω, ζόρε, εδώ βασιλεύω. Βασιλεύω, λέω, εδώ. Λέει τώρα θα φύγει για την Ελλάδα, δεν φεύγω για την Ελλάδα, κάστο εδώ λέω. Ακόμα κάστο λέω εγώ πέντε μήνες. Όταν το ένα σύνταγμα παράδεινε στο άλλο την πολεμική σημαία. Την πολεμική σημαία. Δύο ανθυπολοχαγοί και ένας υπολοχαγός με τις σημειοφόρους. Σημειοφόρους. Και δύο ανθυπολοχαγοί στα άκρη. Και θυμάμαι που λέει ο υπολοχαγός, σας την παραδίνουμε, του είπε και αυτά τα λόγια που λένε, θα την παρασπιζόσαστε μέχρι την τελευταία ρανίδα του αιματός. Του αιματός μας. Ναι. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει μέσα στο πετσί μου. Βέβαια, μπορεί να μην αντιτριχιάζει. Και αντιτριχιάζει, βέβαια. Η ελληνική αεροπορία για πρώτη φορά στην ιστορία της επιτελεί ένα τόσο μακρύ διεπειρωτικό ταξίδι. Και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, που προσφέρει αεροσκάφη σε αυτή την πολεμική επιχείρηση. Η πιο γνωστή αποστολή του ελληνικού σμήνους είναι η εκένωση του θύλακα Χαγκάρι στο τέλος του 1950, χάρη στην οποία διασώζονται χιλιάδες τραυματιών των συμμάχων. Το Νοέμβριο του 1950, υπό συνθήκες πολικού ψύχους, χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή Χαγκάρι, περικυκλωμένοι από 120.000 Κινέζους. Μείναν εδώ, σε αυτή την περιοχή του Χαγκνάμ. Ακουμπούσαν βέβαια τα νότα τους στη θάλασσα, έπρεπε να απαγκιστρωθούν. Η συναπαγκίστρωση αυτή συνέβαλε πολύ το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τα μεταγωγικά τους αεροσκάφη, εις τα οποία ήσαν εντεταγμένα τα δικά μας. Οι απώλειες των Ελλήνων στον Κορεατικό πόλεμο ανήλθαν σε 21 αξιωματικούς και 165 οπλίτες νεκρούς και σε 30 αξιωματικούς και 547 οπλίτες τραυματίες. Ο πόλεμος της Κορέας εκλαμβάνεται από τη Δύση ως μία ένδειξη ότι οι Σοβιετικοί είναι έτοιμοι να εξαπολύσουν σε παγκόσμιο επίπεδο τοπικές επιθέσεις με σκοπό να αποκτήσουν σταδιακά, με επιλεγμένα στρατηγικά βήματα, την παγκόσμια κυριαρχία. Η έμφαση των προτεραιοτήτων της Δύσης μετατοπίστηκε από την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη σε στρατιωτικούς στόχους. Και ο πόλεμος Κορέας σηματοδότησε ουσιαστικά την αναδιοργάνωση του ΝΑΤΟ, την ακόμη μεγαλύτερη και εντονότερη δέσμευση των ΗΠΑ στην άμυνα της Ευρώπης και την βαθύτερη στρατικοποίηση της Δυτικής Ευρώπης. Η συνέπεια για την Ελλάδα ήταν ότι και στη δική μας περίπτωση τα σχέδια περί εκβιομηχάνησης και αλλαγής του οικονομικού ιστού σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα έμειναν στο σιρτάρι και η Ελλάδα
συμπλέοντας με τους συμμάχους της, όφιλε τώρα να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην στρατιωτική της θωράκιση και την προστασία της από ενδεχόμενες εξωτερικές απειλές που θα προέρχονταν από τη Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους της. Θεωρώντας αναγκαία την οργάνωση μιας αμυντικής γραμμής γύρω από τη Σοβιετική Ένωση, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί άρουν τις επιφυλάξεις τους για την προσχώρηση της Ελλάδας, η οποία μαζί με την Τουρκία γίνονται πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο του 1952. Πρώτη φορά που το νεότερο ελληνικό κράτος αποκτά μια επίσημη συμμαχική σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης. Μια σχέση στη βάση της τυπικής ισοτιμίας. Σκεφτείτε ότι ποτέ πριν, ακόμη και κατά τον πρώτο και κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα, αν και ενεπλάκησε αυτούς, δεν είχε μια συμμαχική σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία ή κάποια άλλη δυτική δύναμη. Το γεγονός της συμμετοχής σε μια μεγάλη δυτική διεθνή συμμαχία είναι ένα μείζον γεγονός που σηματοδοτεί σαφώς μια αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και μέσα στην Ευρώπη. Λίγο αργότερα, η Ελλάδα υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο δέχεται την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων σε ελληνικό έδαφος. Ο εμφύλιος πόλεμος δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να λειτουργήσει με έσα σε ένα καθεστώς πλήρους ασφάλειας, έλλειψης καχυποψίας. Και επειδή στην περίπτωση του εμφυλίου πολέμου ο ιδεολογικός εχθρός, ο κομμουνισμός, είχε σε μεγάλο βαθμό συνταυτιστεί και με την απειλή από έξω, λόγω της εμπλοκής των Βουλγάρων, των Γιουγκοσλάβων και των Αλβανών στο πλευρό των αντερτών στον εμφύλιο πόλεμο, ακολουθήθηκε μία συστηματική πολιτική καταστολής της αριστεράς με τον στόχο να διατηρηθεί η εσωτερική ασφάλεια. Αυτός ο στόχος βέβαια βρισκόταν σε πλήρη συμμετρία και με το μέγα ζητούμενο των Αμερικανών σε ολόκληρη τη Δύση, που ήταν η μαγική λέξη σταθερότητα. Σταθερότητα, ακόμη και αν αυτή η σταθερότητα σήμαινε σε ορισμένες περιπτώσεις άμβλυνση της ιδεώδους δημοκρατίας που και οι Έλληνες ήθελαν να έχουν. Το Κυπριακό έρχεται στο διεθνές προσκήνιο το 1954, όταν η Ελλάδα, με απόφαση του Αλέξανδρου Παπάγου, προσφεύγει στον ΟΗΕ διεκδικώντας την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης από τους Κυπρίους. Στις 15 Ιανουαρίου 1950, η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου διεξάγει δημοψήφισμα και το 95% των Ελληνοκυπρίων εκφράζει την επιθυμία τους για την Ένωση Κύπρου και Ελλάδας. Βέβαια, οι Τουρκοκύπροι ήταν μια μειοψηφία. Ήταν το 18% τότε και νομίζω και τώρα τόσο είναι, ή περίπου τόσο, είναι το 18% του συνόλου του πληθυσμού. Αλλά η σχέση μεταξύ της μιας κοινότητας και της άλλης είναι λάθος να θεωρείται ως σχέση πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι γηγενής κοινότητα, δεν ήρθε από αλλού. Είναι Κύπριοι δηλαδή και αυτοί. Και επιπλέον ένας πολιτικός σουρεαλισμός θα επέβαλε να αναγνωρίσουμε από τότε και να προσέξουμε ότι τα παράλια της Τουρκίας απέχουν μερικά μίλια, ενώ τα δικά μας παράλια απέχουν πάρα πολύ. Τον Αύγουστο του 1955, η Βρετανία συγκαλεί στο Λονδίνο μια τριμερή διάσκεψη, προσκαλώντας την Ελλάδα και την Τουρκία για να συζητήσουν το μέλλον του νησιού. Ο κυπριακός λαός αγνοείται και δεν προσκαλείται στη διάσκεψη. Η Ελλάδα, αποδεχόμενη την πρόσκληση, πέφτει στην παγίδα των Βρετανών, καθώς από εκείνη τη στιγμή η Τουρκία επιβάλλεται ως ισότιμος συνομιλητής στο Κυπριακό. Ενώ το 1923, με τη συνθήκη της Λοζάνης, είχε παραιτηθεί από κάθε δικαίωμά της επί της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, το Σεπτέμβριο του 1955, ξεσπάει στην Τουρκία το φοβερό ανθεληνικό πογκρόμ, που καταστρέφει μεγάλο μέρος του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Η ελληνική κοινή γνώμη θεώρησε ότι οι Αμερικανοί είχαν αποφύγει να λάβουν θέση απέναντι στο τραγικό αυτό γεγονός, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν οι πρώτες εκδηλώσεις του αντιαμερικανισμού στη χώρα. Ο ένοπλος κυπριακός αγώνας είχε ήδη αρχίσει.
και μεγάλες διαδηλώσεις συμπαράστασης προς τους Κυπρίους συγκλονίζουν την Αθήνα. Και έγινε εκείνο το συλλαλητήριο τότε, διότι είχε έρθει ο Μακάριος στην Αθήνα για να επιδώσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδας. Αντιρρήσεις πολλές για το σύνθημα Αυτοδιάθεση Ένωση και γενικότερα για την θέση του κυπριακού ζητήματος εκείνη την εποχή είχε ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αλλά και σχεδόν όλα τα κόμματα του κέντρου. Διότι σκέφτονταν ότι η Ελλάδα μόλις είχε βγει από τον εμφύλιο πόλεμο, ήταν κατεστραμμένη. Ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραμμένη. Και ήθελαν μια περίοδο ηρεμίας, προκειμένου δεν ήθελαν εκείνη τη στιγμή να δημιουργήσουν ένα μείζον εθνικό θέμα. Αντιστρόφως, το 1952, όταν εξελέγει με μεγάλη πλειοψηφία ο στρατάρχης Παπάγος, αμέσως υιοθέτησε το σύνθημα Αυτοδιάθεση Ένωση. Και νομίζω από τότε άρχισε να γίνεται και η προετοιμασία καθόδου του Γρίβα Διγενή στην Κύπρο. Ενώ ο ψυχρός πόλεμος τίνει να προσδέσει την Ελλάδα στο άρμα της Δύσης, το Κυπριακό συνεχώς περιπλέκει τα πράγματα. Η διαμάχη επί ενός φλέγοντος εθνικού θέματος με μία από τις δυτικές μεγάλες δυνάμεις, τη Βρετανία, και η αίσθηση ότι η αμερικανική υπερδύναμη παραβλέπει το αίτημα της κυπριακής αυτοδιάθεσης δημιουργούν προβλήματα στη σχέση της Αθήνας με τους δυτικούς εταίρους της. Τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου αναλαμβάνει η ΕΟΚΑ, Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Πολιτικός αρχηγός της οργάνωσης είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Τρίτος, ενώ στρατιωτικός αρχηγός ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Την 1η Απριλίου 1955 αρχίζει ο αγώνας της ΕΟΚΑ εναντίον της Βρετανικής Αποικιοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κυπριακού λαού που εκδηλώνεται οργανωμένη αντίσταση κατά του κατακτητή. Η ΕΟΚΑ υποστηρίζεται και από την ελληνική κυβέρνηση με όπλα και χρήματα. Στο μεταξύ η Αγγλία εξορίζει από την Κύπρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Μητροπολίτη Κυρίνιας Κυπριανό. Ο αγώνας συνεχίστηκε μέχρι το Φεβρουάριο βέβαια του 1959 που υπεγράφησαν οι συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου και ετέθη τέρμα εις τον αγώνα εκείνο με προκήρυξη του Διγενή στις αρχές Μαρτίου, με την οποία καλούσε όλους να καταθέσουν τα όπλα, να πάψουν το πυρ, να συσπηρωθούν γύρω από τον Εθνάρχη Μακάριο για μια νέα εποχή της Κύπρου, διότι η διχόνοια θα επιφέρει πολύ περισσότερα κακά από τη συνέχιση του αγώνος. Οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου που υπογράφηκαν το 1959 μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας τέθηκαν ως τετελεσμένο γεγονός στην έγκριση της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ήταν οι συνθήκες με τις οποίες τερματίστηκε η Βρετανική κυριαρχία επί της Κύπρου και ιδρύθηκε ανεξάρτητο κυπριακό κράτος στις 16 Αυγούστου 1960. Οι συμφωνίες υπογράφηκαν από τους πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας Μακμίλαν, της Ελλάδας Καραμανλή και της Τουρκίας Μεντερές. Και κατόπιν τον εκπρόσωπο της ελληνοκυπριακής κοινότητας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον εκπρόσωπο της τουρκοκυπριακής κοινότητας Φαζίλ Κιουτσούκ. Με τον Μακάριο συνέβη το εξής περίεργο. Ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Πάρα πολύ ισχυρή. Κατάφερε εκπρόσωπος μιας νησίδας να κυριαρχήσει στη διεθνή σκηνή. Να πηγαίνει στον ΟΗΕ, να μιλάει στον ΟΗΕ. Όχι μόνο όταν η Κύπρος έγινε κράτος και ο Μακάριος ήταν ο πρόεδρος αυτού του κράτους, αλλά και πριν γίνει κράτος. Ο Μακάριος είχε ενταχθεί στο γκρουπ, ας πούμε, στην ομάδα των αδεσμεύτων χωρών, των ουδετέρων, όπως λέγανε τότε, χωρών, και ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα, θα έλεγα, τόσο ισχυρή όσο ήταν ο Νεχρού ή ήταν ο Τίτο, δηλαδή ηγέτες πολύ μεγάλων λαών.
Με τις συνθήκες κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της Κύπρου. Καθορίζεται το σύνταγμα του νέου κράτους και τα δικαιώματα κάθε εθνοτικής κοινότητας όσον αφορά το κράτος και τη διακυβέρνηση. Ο πρόεδρος θα ήταν Ελληνοκύπριος και ο αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος. Εκεί συναζητήθη η συνθήκη εγγυήσεως, το οποίο σήμαινε ότι τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αγγλία και η Τουρκία, εγγυώνται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και την συνέχιση του καθεστώτος όπως διεγράφει ορίστη τότε. Και ο Μακάριος είπε στον Αβέροφ, δεν θέλω αυτό το επεμβατικό δικαίωμα να υπάρχει. Ότι αν γίνει κάτι στην Κύπρο, αναταραχή, ανατροπή, οτιδήποτε, να έχουν δικαίωμα και οι τρεις μαζί εγγύητριες δυνάμεις να επέμβουν, ή αν δεν συμφωνεί μια να επέμβουν οι άλλες δύο, ή αν δεν συμφωνούν οι δύο να επέμβει μόνη της η μία. Και φοβάμαι, λέει, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα η Τουρκία σε περίπτωση που θα γίνουν γεγονότα στην Κύπρο να επέμβει. Άρα ο Μακάριος προσπαθούσε να βελτιώσει αυτές τις συνθήκες και πήγε μάλιστα και στον Κουτσούκ και του είπε, Βαζίλ, γιατρέ, έτσι λέει, γιατρέ, μερικά πράγματα να τα διορθώσουμε κλπ. Ο Κουτσούκ ήταν ενεργούμενο της Άγκυρας βέβαια και του είπε το εξής, κοίταξε να δεις, η Κύπρος είναι τουρκική και η γη της και τα ζώα της και οι άνθρωποι της και τα βιτά της και αυτά που πήρατε πολλά σας είναι. Ο Μακάριος το 1963 προτείνει 13 σημεία τροπολογίας των συμφωνιών. Οι Τουρκοκύπροι αντιδρούν αποχωρώντας από τον κρατικό μηχανισμό. Οι συμφωνίες τεινάζονται στον αέρα. Από τότε όταν ο Μακάριος έκανε αυτή τη στροφή προς την αυτοδιάθεση ανεξαρτησία, δημιουργήθηκε και άρχισε να δημιουργείται αυτός ο διχασμός μεταξύ του κυπριακού λαού και κυρίως της κυπριακής ηγεσίας, ο οποίος διχασμός τελικά οδήγησε στο πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Δηλαδή, ένα τμήμα του κυπριακού λαού και κυρίως της κυπριακής ηγεσίας, του κυπριακού κατεστημένου, ας το πούμε έτσι, άρχισε να στρέφεται εναντίον του Μακαρίου, με επικεφαλής τον Γρίβα Διγενή. Το 1964 εκτελούνται στρατιωτικές επιχειρήσεις και καταλαμβάνονται στρατηγικά σημεία από τους Τουρκοκυπρίους, ενώ η τουρκική αεροπορία βομβαρδίζει και καίει ελληνικά χωριά στην Τηλιρία, στη βορειοδυτική Κύπρο. Οι Τούρκοι κάθε βράδυ προχωρούσαν σε μια καταλήψη ενός υψώματος, έχει βουνά. Το άλλο βράδυ παρακάτω, το άλλο βράδυ παρακάτω. Και θυμάμαι στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι στο τέλος οι Τούρκοι θα καταλάβουν την Κύπρο να μαχητεί. Από ύψωμα σε ύψωμα, από ύψωμα σε ύψωμα. Και τι να κάνουμε, ήταν και ο Γρίβας τότε στην Κύπρο. Λοιπόν, οι δικοί μας πήραν οδηγίες οι στρατιώτες να καταλάβουν τα ύψωματα έναντι των ύψωμάτων όπου βρισκόντουσαν οι Τούρκοι. Το πρωί οι Τούρκοι ξεκίνησαν για να καταλάβουν το άλλο ύψωμα και το βρήκαν κατηλημένο από Έλληνες και άρχισαν να πυροβολούν. Και έτσι άρχισαν τα γεγονότα του Αυγούστου του 1964 που η Τουρκία εβομβάρδισε την Κύπρο, έκανε 8, 9, 10, 11 τριήμερων πυροβολισμών σε όλη την Κύπρο. Το καλοκαίρι του 1961 οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικογερμανοί αναγείρουν το περιβόητο τείχος του Βερολίνου για να σταματήσουν τη διαφυγή των Ανατολικογερμανών προς τη Δύση σε αναζήτηση ελευθερίας και καλύτερων συνθήκων ζωής. Το 1962 νέα κρίση ξεσπάει όταν οι Αμερικανοί πληροφορούνται ότι οι Σοβιετικοί ετοιμάζονταν να εγκαταστήσουν στην Κούβα πυρηνικούς πυράβλους που μπορούν να πλήξουν σημαντικά πληθυσμιακά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, μεγάλες προσδοκίες έχουν καλλιεργηθεί για το μέλλον.
Μια νέα γενιά έρχεται στο προσκήνιο. Μια γενιά που έχει μεγαλώσει μετά τον πόλεμο και τουλάχιστον στη Δύση διεκδικεί μια καλύτερη ζωή, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και συμμετοχή στην πολιτική διαχείριση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γεγονός που σταδιακά φέρνει αντιμέτωπη την Αμερικανική κυβέρνηση με την ίδια την κοινή της γνώμη. Ιδίως τους νέους που διαφωνούν με τη διεξαγωγή του. Οι νεολαίστικες κινητοποιήσεις των ετών αυτών, με κορύφωση τον Μάη του 1968 στη Γαλλία και η συζήτηση για το χάσμα των γενεών, δείχνουν ότι η Δύση μεταλλάσσεται με γοργούς ρυθμούς, τους οποίους δεν μπορούν πάντα να παρακολουθήσουν οι κυβερνήσεις. Το 1968 η διεκδίκηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Τσεχοσλοβακία και η εκδίωξη του κομμουνιστικού καθεστώτος, γνωστή σαν Άνοιξη της Πράγας, καταπνίγεται στο αίμα με την εισβολή των σοβιετικών στρατευμάτων στη χώρα. Ο κόσμος άλλαζε γοργά, αλλά οι μέθοδοι της άσκησης της πολιτικής ισχύος, όπως έδειχναν το Βιετνάμ και η Τσεχοσλοβακία, παρέμεναν παραδοσιακοί. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν αυτός που επέλεξε με αποφασιστικότητα την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας. Η ευρωπαϊκή επιλογή έγινε μεταξύ του 1957 και του 1959 από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με καθοριστική τη συμβολή προσωπικότητων όπως ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Γεώργιος Δράλης και ο Ιωάννης Πεσμαζόγλου, που ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την ΕΟΚ. Η Ελλάδα κατορθώνει, χωρίς να έχει την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει το σχέδιο Μάρσαλ όπως θα ήθελε και όπως θα έπρεπε, πολύ γρήγορα να αναπτύξει ταχύτητα τους ρυθμούς ανάπτυξης, να μπει στον ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη και να είναι μάλιστα και η πρώτη τρίτη χώρα που θα συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, δηλαδή τον σκληρό οικονομικό πυρήνα της Ευρώπης των 6, ήδη το 1961. Η Ελλάδα επίσης έχει κατορθώσει, παρά τα τραύματά της, να αποκτήσει και εσωτερική πολιτική σταθερότητα, να αναπτύξει ολοένα και πιο σταθερά κόμματα, όπως θα φανεί και στη δεκαετία του 50 και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60, μέχρι τις παραμονές του στρατιωτικού πραξικοπήματος. Είναι μια χώρα που καταφέρνει, μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, να είναι τυπικά τουλάχιστον ένας εταίρος ίσως με πολύ μεγάλες δυνάμεις και με άλλες μεσαίες δυνάμεις, τόσο στο ατλαντικό πλαίσιο όσο και στο πεδίο της Ευρώπης. Λόγω διαφόρων πολιτικών γεγονότων, όπως η δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Καραμανλής χάνει τις εκλογές και τον διαδέχεται η Ένωση Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Η άνοδος στην εξουσία της Ενώσεως Κέντρου στα τέλη του 1963 δημιούργησε μεγάλες ελπίδες για τη συνέχιση του εξυγχρονισμού της χώρας. Το 1965 όμως ξέσπασε σοβαρή πολιτική κρίση στο εσωτερικό της χώρας. Η σύγκρουση του Παπανδρέου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και η λεγόμενη Αποστασία του Ιουλίου. Στις 21 Απριλίου του 1967 μια ομάδα ανώτερων αξιωματικών κατέλυσε τη δημοκρατία και επέβαλε τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Στα χρόνια 1967-74 η Ελλάδα έγινε ο ανεπιθύμητος σύμμαχος για τη Δύση. Η διαρκής αντιπαράθεση των δικτατόρων με τον πρόεδρο της Κύπρου Μακάριο έμελε να κλιμακωθεί με επανειλημμένες απόπειρες δολοφονίας του. Στις αρχές του Ιουλίου του 1974, ο Μακάριος κατηγορεί τη στρατιωτική δικτατορία της Αθήνας ότι σχεδιάζει την ανατροπή του και ζητά την απομάκρυνση όλων των Ελλήνων αξιωματικών από το νησί. Στις 15 Ιουλίου 1974, ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης απάντησε διατάσσοντας πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου.
Στις 20 Ιουλίου η τουρκική κυβέρνηση διέταξε στρατιωτική εισβολή στο νησί. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο είναι γνωστή με την κωδική ονομασία Ατίλας. Το τουρκικό σχέδιο ενεργείας προέβλεπε απόβαση στην περιοχή της Κυρίνιας σε συνδυασμό με ρήψη αλευσιτοτιστών στην περιοχή της Λευκωσίας και χρησιμοποίηση αερομεταφερόμενων καταδρομικών τμήματων. Την όλη επιχείρηση ανέλαβε η 39η τουρκική μεραρχία. Από τις 4:30 το πρωί της 20ης Ιουλίου, η τουρκική αεροπορία άρχισε τους βομβαρδισμούς εναντίον επιλεγμένων στρατιωτικών στόχων στο βόρειο τμήμα του νησιού. Στις 5:30 ξεκίνησαν οι ρήψεις Τούρκων αλευσιτοτιστών στο Κιόνελι και μία ώρα αργότερα τουρκικά ελικόπτερα αποβίβαζαν δυνάμεις στην Αγίρδα. Ταυτόχρονα, τα τουρκικά αποβατικά στις 7:30 άρχισαν την αποβίβαση τμήματων στην Κυρίνια χωρίς να συναντήσουν ουσιαστική αντίσταση. Οι ελληνοκυπριακές δυνάμεις ευνηδιάστηκαν, γεγονός που καθυστέρησε την εφαρμογή του σχεδίου άμυνας του νησιού. Το βράδυ 20 προς 21 Ιουλίου, η ΕΛΔΙΚ εκτέλεσε νυχτερινή επίθεση, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στα τουρκικά τμήματα, τα οποία όμως κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι αποδιοργανωμένη από το πραξικόπημα και σχεδόν κανείς δεν βρίσκεται στη θέση του για να αντιμετωπίσει την τουρκική εισβολή. Η μονάδα η δικιά μας πήγε στο Κιόνελι, ενισχυθήκαμε από πεζικό, από δυνάμεις της ΕΛΔΙΚ. Βέβαια εκεί αντιμετωπίσαμε την κόλλα στην ίδια. Αεροπλάνα που διέθεταν οι Τούρκοι σε μεγάλο αριθμό, τα οποία δρούσαν ανενόχλητα, γιατί δεν είχαν αντίπαλο, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Όχι μόνο αεροπλάνο, ούτε χαρταϊτό. Επιτίθενταν λοιπόν κατά βούληση και προκαλούσαν όχι τόσο ζημιές, όσο ανάσχεση των προσπαθειών μας. Είχαν πάρα πολλούς όλυμους των 4 και 2, οι οποίοι έπεφταν βροχή πάνω μας, κυριολεκτικά βροχή. Σε ρυθμό ανά 8 με 10 δευτερόλεπτα έπεφτε και ένας όλυμος. Και εντυπωσιακό ήταν ότι αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι υπήρχε και πυροβολικό, υπήρχαν στοιχεία πυροβολικού, τα οποία μας χτύπησαν, ενώ μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία πληροφορία ότι οι Τούρκοι διέθεταν και πυροβολικό. Αυτό βέβαια επειδή ακριβώς ήμασταν παιδιά και επειδή το γονίδιο λειτουργήσε, μας έκανε και φρενιάσαμε, λυσάξαμε. Και είναι γεγονός ότι εάν δεν μας εμπόδιζαν, αυτοί που μας εμπόδισαν, με τις διαταγές, Τούρκος δεν θα υπήρχε σήμερα στην Κύπρο. Δεν θα γινόταν η απόβαση. Ούτε οι ίδιοι Τούρκοι δεν το πίστευαν ότι θα έμπαιναν στην Κύπρο. Στις 2 το μεσημέρι της 22ης Ιουλίου, οι τουρκικές δυνάμεις, μετά από συνδυασμένη επιθετική ενέργεια αεροπορίας, ναυτικού, αρμάτων και πεζικού, κατάφεραν να συνενώσουν το προγεφύρωμα της Κυρίνιας με τα του θύλακα της Λευκωσίας. Απότοκο γεγονός της τουρκικής εισβολής ήταν ο ξεριζωμός 200.000 Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Μέσα σε 2 ημέρες οι Τούρκοι είχαν καταλάβει μια στενή λωρίδα γης από τις βόρειες ακτές μέχρι τη Λευκωσία. Κάτω από το βάρος της τραγωδίας που προκάλεσε στην Κύπρο και υπό την απειλή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου, η στρατιωτική δικτατορία της Αθήνας κατέρευσε. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 1974 την ηγεσία της χώρας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Γίνεται ανακοχή και αρχίζουν συνομιλίες για ειρήνευση, αλλά η Τουρκία εξακολουθεί να αποβιβάζει στρατεύματα. Ενώ όσο διαρκούσαν οι διαπραγματεύσεις, η Τουρκία προχώρησε και στο δεύτερο κύμα εισβολής στις 14 Αυγούστου 1974. Η Δυτική Σύμμαχη και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία, διότι περί αυτού μιλάμε, όπως ξέρετε έχουν ευρύτερες υποχρεώσεις στην περιοχή και μάλιστα οι υποχρεώσεις αυτές ήταν πολύ πιο μεγάλες την εποχή του ψυχρού πολέμου. Εκείνο το οποίο ήταν υποχρεωμένες να υπολογίσουν, να υπηρετήσουν, ήταν τα δικά τους συμφέροντα. Και πράγματι, υποστηρίζοντας την Τουρκία ή διατηρώντας μια ισορροπία με την Τουρκία,
στήριζαν πραγματικά τα δικά τους συμφέροντα. Στήριζαν ένα κράτος μεγάλο, ισχυρό, που στα δικά του σχέδια, στα σχέδια του ψυχρού πολέμου, έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, σημαντικότερο ρόλο από ό,τι έπαιζε η Ελλάδα. Αν κρίνουμε αυτή την στάση από την ηθική πλευρά, βέβαια παραβίασαν και τις αρχές τους, παραβίασαν και το πολιτευμά τους, παραβίασαν και τις αντιλήψεις τους, παραβίασαν και αυτό που θεωρούσαν ως κόσμημα του δυτικού κόσμου, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Τα παραβίασαν όλα αυτά. Όμως, όταν πρόκειται για τις διεθνείς σχέσεις, δεν νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι αυτές οι αρχές. Πρέπει να βλέπουμε και το συσχετισμό των συμφερόντων ή το συσχετισμό της δυνάμεως. Και πραγματικά νομίζω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος και η ελληνική πλευρά της Κύπρου βρέθηκαν σε αδύνατο σημείο. Ο ψυχρός πόλεμος δεν είναι ένα πράγμα, ήταν πολλά πράγματα. Α, το τέλος του όμως ήταν ένα και μοναδικό. Ήταν η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Μετά από αυτό, ο ψυχρός πόλεμος μπορούμε να πούμε ότι επιτέλους τελειώνει. Τελειώνει βέβαια για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και τελειώνει και για την Ελλάδα ως ψυχρός πόλεμος. Συνεχίζεται βέβαια η ύπαρξη του Κυπριακού που διαδραματίζεται σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Θα έλεγα σαν ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται, χωρίς όμως να ολοκληρώνεται, χωρίς να φτάνει στο τέλος του. Οι ελπίδες τώρα μεγαλώνουν ότι και το Κυπριακό επιτέλους θα βρει τη λύση του κάποτε. Στις 28 Μαΐου 1979 υπογράφηκε στο Ζάπιο Μέγαρο στην Αθήνα η Συνθήκη Προσχωρήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Με την οργανική ένταξη στη Δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα γινόταν μέλος μιας ενοποιητικής διαδικασίας, τερμάτιζε μια μοναξιά αιώνων, εξασφάλιζε διεθνή στήριξη και κύρος, εδραίωνε και προστάτευε τη δημοκρατία. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο βασικότερος λόγος για την επιτυχή πορεία της χώρας ήταν η βούληση, η εργατικότητα, η δίψα για πρόοδο του ίδιου του ελληνικού λαού στο σύνολό του.